Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κόψαμε τρεις φορές τις ομιλίες μας. Κάναμε μειώσεις στην ομιλία για να προλάβουμε στα 5 λεπτά. Είμαστε σε κάποιες επιτροπές. Υπάρχουν θέματα που θέλαμε να αναφέρουμε, όπως για τους δασικούς χάρτες και τις νομιμοποιήσεις. Θα το καταψηφίσουμε, εννοείται και αυτό. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να εξηγήσουμε τους λόγους και γιατί. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε ότι θα περίμενε ιδεολογική διαπάλυση σε αυτό πέρα το νομοσχέδιο. Πώς να παλέψει ιδεολογικά ένα φορέα που η ιδεολογία κάνει στροφή 180 μοίρες, κάνει κυβιστήσεις Ολυμπιακών διαστάσεων, από αντιμνημόνιο πάει σε μνημόνιο μέσα σε μία νύχτα. Κάντε πρώτα μια ιδεολογική διαπάλεια μεταξύ σας να αποφασίσετε τι ιδεολογία έχετε και μετά ελάτε να κάνετε και με εμάς. Βέβαια, σοσιαλδημοκράτες είστε και μετριοπαθείς κιόλας. Τεχνάσματα παλιά φορολογικά που μπερδεύουν τον κόσμο. Δίνετε κας με πανηγύρια, τα παίρνετε πίσω μετά με δόσεις. Αυτό το 99 χρόνια και 364 ημέρες τι είναι? Για να μην γράψει 100, σαν τα πελάκι προσφορών στο σούπερ μάρκετ. Γενικότερα η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει marketing Lidl. Η υποκρισία των 4.500 σελίδων που διαβάστηκαν από κάποιους από εσάς ή 7.500 που λένε κάποιοι άλλοι. Τι είναι παλευτακούν οι μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και τους δημιουργούμε κόμπλεξ. Θα λένε καλά, τι φοβεροί είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα 48 ώρες. Τα μάθανε απ' έξω αυτά, τα διάβασαν, τα κατανόησαν, τα ψηφίσουν για να μας τα χρεώσουν για έναν αιώνα. Άντε να μην το διαβάσω εγώ όλο ή οι συνάδελφοί μου της Χρυσής Αυγής που στο κάτω-κάτω δεν θα το ψηφίσουμε. Δεν χρεώνουμε τίποτα και σε κανέναν. Εσείς που θα ψηφίσετε ναι όμως και θα χρεώσετε και αυτή τη γενιά και τις επόμενες. Τι θέλει να πει το διαβάσετε, κανένας δεν το διάβασε. Μεγάλη κατάντια λοιπόν ιδεολογική. Ακούω εδώ πέρα μέσα τα επιχειρήματά σας. Τα ακούω καμιά φορά και στον κόσμο έξω πώς προσπαθούν οι τέλος πάντων αυτοί που είπα στις Σοσιαλδημοκράτες και καν κομμουνιστές, δεν του ΣΥΡΙΖΑ, να υπερασπιστούν τα μνημόνια. Θα ήθελα να ξέρω όμως βασικά έτσι ακαδημαϊκά, καρφί δεν μου καίγεται, τι λέτε στον εαυτό σας το βράδυ πριν κοιμηθείτε, τι δικαιολογία λέτε για την υπεράσπιση των μνημονίων. Ή που θα γράφετε χιλιάδες σελίδες στα ημερολόγια σας ή θα σταμάτησε η τελευταία σας εγγραφή τη νύχτα του δημοψηφίσματος. Ακόμα μεγαλύτερο δράμα περνάνε όμως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ειδικότερα αυτή της επαρχίας, οι οποίοι ζουν τα προβλήματα του κόσμου εκεί πέρα, έχετε τελειώσει τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα κλείστε τώρα και τα καφενεία, θα υπάρχει τίποτα στα χωριά. Έχουμε και τους λαθρομετανάστες εκεί πέρα. Και αναγκάζεται τώρα ο επαρχιακός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να πάρει την ατζέντα της Χρυσής Αυγής, να την αντιγράψει και να βγαίνει έξω στα χωριά και να λέει τα ίδια με εμάς. Το δράμα είναι όμως ότι η ηγεσία του δεν συμφωνεί, δεν βρίσκεται απόκριση στα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη όταν ανεβαίνει πάνω στο βήμα. Διατυμπανίζει παντού η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν μια στροφή στο κέντρο. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία στροφή, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Στο κέντρο είσαστε μια ζωή. Ένα κέντρο στην Ελλάδα που δεν έχει χώρο όχι για δεξιούς και πατριώτες, ούτε καν για κεντροδεξιούς. Μόνο για αριστερούς και ακροαριστερούς. Πάντα εκεί ήσασταν, πάντα πουλούσατε τη λαϊκή πατριωτική δεξιά βάση για να χαϊδεύετε τους αριστερούς. Όταν μιλούσε βέβαια ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και κατήγγειλε υποτίθεται ότι 99 χρόνια θα κάνει ό,τι θέλει ο Υπουργός Οικονομικών, πετάχτηκε ένας βουλευτής από κάτω συμπληρώνοντας ηρωνικά και λέει «Δηλαδή εσύ», δείχνοντας τον δικό του. Αυτό είναι μια άμεση παραδοχή της συνέχειας των μνημονιακών κυβερνήσεων, όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, και η επόμενη που θα έρθει μετά πάλι η ίδια θα είναι, γιατί τις ίδιες εντολές θα εκτελεί. Βέβαια η συνεργασία υπήρχε το καλοκαίρι, όταν ήρθατε τα προαπαιτούμενα και λέγατε φέρτε ό,τι να είναι. Τα ψήφισε τότε η Νέα Δημοκρατία αυτά. Ψηφίζατε νόμους τότε στα προαπαιτούμενα που έλεγαν ότι οι στόχοι είναι αυτοί, θα τους πετύχουμε. Και έγραφε νόμος και ό,τι άλλο χρειαστεί. Λοιπόν, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που έρχονται τώρα είναι το ό,τι άλλο χρειαστεί. Και λέτε ότι δεν τα ψηφίζετε. Βέβαια, κάποιοι τα ψηφίζετε ακόμα και τώρα. Δεν μπορείτε να πείτε όχι. Φωνάζουν όλοι για τη γραμμή του ΟΣΕ στην Ιδωμένη, γιατί χάνονται λεφτά από κάποιες εταιρείες, για τους κατοίκους που ζουν εκεί πέρα και δεν μπορούν να πάνε στα σχολεία τα παιδιά τους. Δεν λέει κανείς τίποτα. Γιατί παίχτηκε ένα ωραίο παιχνίδι πριν το Πάσχα. Βγήκε κάποιος της Δημοκρατίας, κάνανε ερώτηση, τους είπε ο Μουτζάνας ότι το Πάσχα αδειάζει η Ιδωμένη. Βγήκαν οι Νεοδημοκράτες μετά και πανηγύριζαν. Μπράβο, τι καταφέραμε και πετύχαμε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν μιλάει όμως κανείς ότι αυξήθηκε ο αριθμός των λαθρομεταναστών στην Ιδωμένη. Και ο κόσμος πιστεύει ότι εντάξει, λύθηκε και αυτό πέρα το θέμα. Κινεζοποίηση επιχειρείται της Βορείου Ελλάδος. Δεν είναι τυχαίο το Κιλκής που δεν έγινε Σέρες, παραδείγματος χάρη. Από το λιμάνι θα παίρνουν τις πρώτες ύλες. Στο Σταυροχώρι και στο Χέρσο, στην ελεύθερη οικονομική ζώνη, με μισθούς Κίνας θα παρασκευάζονται φθηνά προϊόντα και μέσω της Βαλκανικής Οδού θα πηγαίνουν κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Τελειώνοντας, έχετε πέσει κι εσείς, οι νέοι κυβερνώντες, σε έναν ατέρμονο βρόχο, ένας βρόχος που συνεχώς κάνει τα ίδια λάθη.
ξανά και ξανά και ξανά, στην ίδια συνέχεια, ένας βρόχος που πνίγει τον ελληνικό λαό και το έθνος. Δεν μπορεί να διορθωθεί αυτή η παθογένεια παρά μόνο να συνθλιβεί μια εθνική κυβέρνηση της Χρυσής Αυγής που θα έρθει, θα τα αλλάξει ριζικά όλα για να σωθεί και ο λαός και το έθνος. Και τώρα που ανεβαίνει κάθε ομιλητής επάνω και κολλάει αντιχρυσαυγήτικα ένσημα λέγοντας ότι δεν φοβόταν τα τάγκ, έκανε αντίσταση. Αν η αντίσταση στα τάγκ που δεν φοβόσασταν ήταν ίδια με την αντίσταση στα μνημόνια, εξηγείται πάρα πολύ εύκολα. Γιατί 7 χρόνια κάναν βόλτες τα τάγκς εδώ έξω ανενόχλητα.